και φτάνει κανένας στον Μανταμάτο. Πού αλλού, μωρέ, στον Αρχάγγελο. Στον Αρχάγγελο. Και εδώ βλέπεις έναν λεβένταρο παπά. Δεν μπορεί να μην είναι και λεβέντης, γιατί είναι και Παπαχρίστος. Δεν ξέρεις, όλοι οι Χριστάδες και την τρέλα την έχουν και τη λεβεντιά την έχουν. Πόσα χρόνια, παπά μου, εδώ διακονείς? 45. 45 χρόνια στον Άγιο. Και την άλλη φορά που ήρθα, τι μου έκανε εντύπωση του Παπαχρίστο. Μιλάει για τον Αρχάγγελο με τόση αγάπη, με τόση ζεστασιά, σαν να είναι ο καλύτερος του φίλος. Έχει να πει ιστορίες, έχει να διηγηθεί γεγονότα. Πάρα πολλά. Υπηρετεί, διακονεί εδώ με τον κόσμο, με τα αυτά, με την υπομονή του, με την αγάπη του, με το χαμόγελό του, για τις ψυχές όλες αυτές που υποφέρουν εδώ και έρχονται. Γιατί η Παπαχρίστο μου, όλη η Ελλάδα, τον Αρχάγγελό σας εδώ τον τιμάει. Τον περνάει μεγάλα προβλήματα και εδώ πέρα, ειδικά αυτές τις μέρες, τον έχει πολύ περισσότερο ανάγκη από όσο ποτέ άλλοτε. Και εκείνος ανταποκρίνεται με το δικό του τρόπο. Με το δικό του τρόπο. Στο καθένα προσωπικά. Τα ακούτε, μωρέ, με το δικό του τρόπο. Αλλιώς σε μένα, αλλιώς σε σένα. Λοιπόν, πότε σήμερα, πότε αύριο, για μετά μας, από... Για να μην μας φοβερίξει. Ναι, με το δικό του τρόπο, με το δικό του τρόπο. Έτσι να τον έχετε και τον Αρχάγγελο και τους Αγγέλους και τους Αγίους και την Παναγία. Φύλακας προστάτης και το καθένας γίνεται. Όταν τον ζητήσουμε, είναι δίπλα μας. Δεν μας αφήνει ποτέ. Ζωντανό. Και να τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ζωντανό. Ό,τι και να αντιμετωπίζω, πηγαίνω εκεί, γονατίζω και του λέω τι θα γίνει και του λύνει αμέσως το πρόβλημα. Σαν να είναι φίλος. Ναι. Σε παρακαλώ, τρέξε και λύσε το πρόβλημα. Όχι στο δικό μου, αλλά σε κάθε πονεμένο, δοκιμασμένο, απελπισμένο, αρρωστημένο άνθρωπο. Και τρέχει. Αναρρύθμιτες εμπειρίες. Πόσο έχει τρέξει και πού έχει πάει. Από την Κρήτη, μας ακούν και οι κριτικοί, μέχρι τον Εύρο, κάτι έχει να πει κάποια γιαγιά, κάποια κοπέλα, κάποιο παλικάρι και τον Αρχάγγελο. Από το Βόλο, αυτό το πανέμορφο παλικάρι δεν είχε λεφτά να ξανάρθει να τον προσκυνήσει. Και το εμφανίστηκε πάλι καρκίνος. Και μου λέει, Παπαχρίστο, σε παρακαλώ, στείλ τον Αρχάγγελο να με βοηθήσει να απαλλαγώ από τον καρκίνο. Λέω, δεν είμαι τόσο Άγιος, αλλά θα το δω. Λέω, τρέξε στον Βόλο, στο παλικάρι, να τον απαλλάξεις από αυτό το μαρτύριο και από αυτή τη δοκιμασία που του ξανάρθε. Και όλη τη νύχτα ανεβοκατέβαινε τις σκάλες ο Αρχάγγελος και ήταν μέσα στο δωματιό του, περπατούσε με τα σιδερένια του παπούτσια και λέει, πήγα στο γιατρό και δεν έχω ίχνος καρκίνου. Τα ακούτε, μωρέ, τα ακούτε. Τα ακούτε οι Άγιοι, τα ακούτε οι Αρχάγγελοι, τα ακούτε η Παναγία που σε έρχεται. Όλα, η Παναγία μας μεσητεύει μέρα νύχτα. Ζούμε το θαύμα εδώ σε μόνιμη βάση. Κάθε μέρα ζούμε ένα θαύμα. Αυτό μας στηρίζει. Να έρθουμε λοιπόν όλοι, όλοι να ερχόμαστε εδώ. Εγώ το έχω ερωτευτεί αυτό το μέρος, αυτόν τον τόπο, αλλά και αυτόν τον παπά μας. Και εγώ και αυτόν τον Παπαχρίστο, πολύ. Μου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζω. Αδελφός υποαδελφού βασταζόμενος, ως πόλης οχυρά. Άρε παπά μου. Πολύ χάρηκα, δεν είχαμε ραντεβού. Όχι, δεν ήξερε, δεν το είπα, δεν το πήρα. Τα κανόνισε ο Αρχάγγελος και χάρη το λέω να κάνω. Και χωρίς να ξέρω, ακύρωσα κάποιο ραντεβού γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα και μόλις έφυγε το ραντεβού, να ο Παπαχρίστος. Ποιος κανονίζει εδώ πέρα τα πάντα? Ο αρχιστράτηγος είναι ο πορτιέρης και αυτός μας υποδέχεται. Δεν γλιτώνει κανείς τον Αρχάγγελο. Κάνει θαύματα και στους πιστούς, αλλά και στους απίστους που λένε είμαι άθεος. Λάτε όλοι οι άθεοι εδώ να γίνετε πιστοί. Τι ωραία φράση αυτή, μωρέ παπά. Δεν τον έχουμε αποκλειστικότητα τον Αρχάγγελο. Δεν τον έχουμε αποκλειστικότητα. Λοιπόν, αυτοί που λένε είμαι άπιστος και είμαι άθεος και τα λοιπά,
λάτε καλεσμένοι από τον Αρχάγγελο και δεν θα γλιτώσετε. Γι' αυτό και σας εμποδίζει, δεν σας αφήνει. Εδώ πίστεψαν άνθρωποι που δεν είχαν πιστέψει ποτέ στη ζωή τους. Θαύματα αναρρύθμιτα. Δεν θα σας τα πω, γιατί εσείς που λέτε δεν πιστεύουμε, θα πείτε πάλι δεν πιστεύουμε, αλλά θα πιστέψετε όταν εκείνος κάνει σε εσάς το δικό του θαύμα. Άντε, μπράβο. Θαύματα σε όλο τον τι κόσμο. Τι ωραία πράγματα. Να είμαστε καλά. Α, πατέρα, να είμαστε καλά. Με έδωσες τόσο χαρά. Να είμαστε καλά, τόσο να είμαστε χαρά. Καλά, να είμαστε καλά, και λέω, παπά μου. Δεν θα μου στείλεις έναν άνθρωπο να χαρώ, να... Και σου στείλε τον πιο τρελό τώρα. Το πιο... Να είστε καλά όλοι. Τι ωραία. Τη βοήθεια. Αυτό που τα ανεβάσεις. Το Αρχαγγέλο να έχουμε. Το Αρχαγγέλο τη βοήθεια να έχουμε. Τηλεοπτικό, δηλαδή θα ανεβούν και διαφημίσεις τηλεόρασης. Λοιπόν, τον Αρχάγγελο να έχουμε κοντά μας όλοι. Εκεί έχεις ένα καλό δημοσιογράφο που σε αγαπάει, που δίνεις καμιά φορά συναντεύξεις. Ναι, μωρέ. Τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη. Τι καλό παιδί που είναι. Και αυτός είδες με τι αγάπη με περιμένει, με τι αγάπη πολύ με καλός περιμένει, άνθρωπος. Με τι αγάπη. Ποτέ δεν απέρριψα άνθρωπον και μάλιστα όσο σκληρός κι αν είναι απέναντι στο Χριστό, αποδεικνύεται τόσο καλός που δεν φαντάζεσαι. Είμαστε στην καρδιά όλοι. Εγώ τον Γρηγόρη τον λέγω Απόστολος Παύλος. Άντε, να είμαστε καλά όλοι. Την ευχή να του... τρέχει ο Αρχάγγελος σε όλους. Είτε τον πιστεύουν, είτε τον πιστεύουν. Έτσι, γιατί μπράβο. Όλοι τον έχουν ανάγκη. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε καλά όλοι.